Θα καλημερίσω και θα σας εξηγήσω τι πως γιατί την κυρία Γιγουρτάκη Μαρία, η οποία είναι σύμβουλος ειδικής αγωγής. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε καλά. Και εσείς. Ξέρετε, το ειδικό σχολείο, σχολείο ειδικής αγωγής, ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φοιτούν μαθητές από τα 14 μέχρι και τα 23 τους χρόνια. Προχωράει μάλιστα και σε μια σπουδαία διοργάνωση τις επόμενες ημέρες, 28 Μαρτίου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, για να ξεκινήσω από εκεί, και με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που έχει δείξει και τη δική του ευαισθησία σε θέματα ειδικής αγωγής. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, μιλάμε για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου, το ΕΕΚ. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα παιδιά από τα 14 έτη ξεκινούν τη φοίτηση. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν τελειώσει την υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε το Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος μαζί με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός πολλών οργάνων, τραγουδιστής και performer, συγγνώμη, οργανώνουν μια εξαιρετική παράσταση την Πέμπτη στις 28 Μαρτίου του 2024, αυτή την Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, όπου ο σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η προώθηση της συμπερίληψης, της αποδοχής και της συνεργασίας των ατόμων με ή χωρίς αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό του αποτύπωμα θα αφήσει με τη φιλική του συμμετοχή το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Να πούμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για παιδιά και νέους που εορτάζεται στις 20 Μαρτίου και στο πλαίσιο των δράσεων της ημέρας παιδικού θεάτρου, διοργάνωσε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με την υποστήριξη του ΕΕΚ Ηρακλείου. Να πούμε επίσης ποια είναι η διαφορά και το πρωτότυπο σε αυτή την μουσικοθεατρική παράσταση, ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΕΚ Ηρακλείου θα ανέβουν στη σκηνή στέλνοντας το δικό τους μήνυμα, προσπαθώντας να αλληλεπιδράσουν με το κοινό και, όπως είπαμε, με τη συμμετοχή, τη φιλική συμμετοχή για μια ακόμη φορά του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Να πούμε ότι ο χορηγός επικοινωνίας είναι Κρήτη TV 984, site neakriti.gr, όπως επίσης και εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αναφερθήκατε σε δύο έννοιες. Η μία είναι, που είναι μεγάλο κεφάλαιο, κοινωνικοποίηση μαθητών. Το άλλο, συμπερίληψη ως έννοια, ως κεφάλαιο. Νομίζω, κυρία Γιγουρτάκη, ότι είναι δύο βασικά αιτούμενα ζητούμενα. Ναι. Θέλοντας ή και μη, το βασικό στοιχείο της συμπερίληψης είναι η αποδοχή όλων. Πόσο μάλλον όταν είναι εφικτό η συμπερίληψη να ξεκινάει ήδη από το σχολείο. Ήδη από το 1994, με τη διακήρυξη της Σαλαμάνκας, για πρώτη φορά ακούστηκε ένα σχολείο για όλους επισήμως. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η γραμμή η οποία ακολουθούν τα περισσότερα κράτη είναι η έννοια της αποδοχής και του αγκαλιάσματος όλων των μαθητών, και εδώ δεν μιλάμε μόνο για μαθητές με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μιλάμε για μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές τάξεις, από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Γενικά η συμπερίληψη αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όπως ως κοινωνία, γιατί και το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας,
ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας σημαίνει ισότητα για όλες και για όλους. Καταγράφεται αυτό όσο περνάν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Καταγράφεται αυτό, αλλάζει αυτό, το διαπιστώνεται ο σύμβουλος ειδικής αγωγής, κυρία Γιγουρτάκη, ότι αλλάζουν τα δεδομένα μέσα από αυτή τη συμπερίληψη, μέσα από αυτή την αποδοχή? Πολύ ωραία η ερώτησή σας, κυρία Δουλγεράκη. Να σας πω ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου, με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό της Ειδικής Αγωγής, επισκεφθήκαμε δύο συμπεριληπτικά σχολεία της Πορτογαλίας, όπου υλοποιείται πραγματικά η συμπερίληψη, είναι τα συμπεριληπτικά σχολεία, στα οποία μέσα μπορεί να δεις να φοιτούν μαθητές, όπως είπαμε, οι οποίοι αγγίζουν τη διαφορετικότητα, αλλά αποδέχεται ο ένας τον άλλο και αγαπά ο ένας τον άλλο και φυσικά δεν κρίνει ο ένας τον άλλο. Αυτός είναι ο στόχος και στα σχολεία τα δικά μας εδώ στη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς η συμπερίληψη υπάρχει ήδη στα σχολεία μας και είναι αδύρυτη ανάγκη, ξέρετε, με τις κοινωνικοπολιτισμικές εναλλαγές και διαφοροποιήσεις οι οποίες διέπουν την πατρίδα μας, όπως και όλες τις χώρες βέβαια του κόσμου, πλέον η συμπερίληψη καθίσταται αναγκαία. Άρα εδώ χρειάζεται η αναδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου, καθώς βλέπουμε ότι πραγματικά η ανάγκη είναι, καθίσταται αδύρυτη πλέον. Νομίζω, πιστεύω, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και αυτό, ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι που κρατάμε ακόμα εκείνα τα προσκόμματα ή τα ταμπού. Τα νέα τα παιδιά νομίζω ότι σε πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά φεύγουν από αυτά τα στεγανά που εμείς τους έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Σίγουρα, και το να αποδεχτείς, το να αποδεχτείς ότι κάποιος άλλος είναι διαφορετικός από σένα αλλά έχει τα ίδια δικαιώματα με σένα. Εξάλλου, μέσα σε παρένθεση να πούμε εδώ, κυρία Δουλγεράκη, ποιος είναι ίδιος με τον άλλο? Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Όταν λοιπόν αποδεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, αποδεχόμαστε και τον εαυτό μας. Φυσικά, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έτσι. Και μιλάμε ότι στα πλαίσια της ισότητας η διαφορετικότητα είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς διέπει τη ζωή του ανθρώπου από γεννήσεως του κόσμου. Λοιπόν, ξανά υπενθυμίζω αυτή την εκδήλωση Αστόρια, 28 Μαρτίου. Νομίζω ότι με την παρουσία του κυρίου Γιάννη Ζουγανέλη, η κοινωνικοποίηση των μαθητών, τα υπόλοιπα τα οποία αναφέραμε στη συνέχεια, γιατί αξίζει τη στήριξη όλων εμάς, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου. Να πούμε εδώ επίσης ότι ο κύριος Ζουγανέλης είναι ευαισθητοποιημένος λόγω του ότι ο ίδιος γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον διαφορετικό. Οι γονείς του, από ό,τι ξέρω, ήταν κοφάλαλοι και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός είναι ευαισθητοποιημένος στο χώρο της ειδικής αγωγής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε αυτήν την ωραία εκδήλωση και σας περιμένουμε πραγματικά όλους. Η αλήθεια είναι ότι όλοι πρέπει να είμαστε εκεί, αλλά σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιγουρτάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.